Απαιτούμε να πάρθουν τώρα μέτρα για την υγεία και την ασφάλειά μας σε μέσα και υποδομές. Να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Να παρασκευθεί όλος ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Να έχουμε πλοία και μέσα ασφαλή με την απαραίτητη συντήρηση και επαρκές προσωπικό με πλήρης δικαιώματα. Να λυθεί το στεγαστικό ζήτημα των σχολείων με ασφαλή κτίρια. Στα τσακίδια τα κέρδη τους. Εμείς έχουμε χρέος στους νεκρούς μας για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. Τώρα είναι ώρα αγώνα. Μες στο κημητήρι, αχ μικρή βροχή. Κάνε να μη σβήσει το κερί. Κι ούτε ένα λουλούδι να μη μωρωθεί. Δεν τον σκοτώσω, να έχει κοιμηθεί. Κι εσύ, αγέρα, πάψε πια να κλαις. Δεν έχει φύγει, ψέματα μου λες. Μην κοιτάς το στήθος που έχει ματωθεί. Δεν τον σκοτώσω, να έχει κοιμηθεί. Ζεστό σαν το ψωμί, καθάριο σαν νερό. Ένα παλικάρι, 20 χρονών. Ούτε που τ' άφησαν να απολογηθεί. Δεν τον σκοτώσαν, έχει κοιμηθεί. Ο αρχάγγελος μου έχει πια χαθεί. Μου τον σκοτώσαν, δεν θα ξαναρθεί. Χαιρετίζουμε τις μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων και της νεολαίας που απαιτούν να μην υπάρχει καμία ανοχή και καμία συγκάλυψη για το έγκλημα στα Τέμπη. Καταδικάζουμε την καταστολή και την απόπειρα φήμωσης της κοινωνίας. Ο λαός δεν μπορεί να γίνει ξανά μάρτυρα σε ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Ο εξυγχρονισμός και ο απελευθερωμένος σιδηρόδρομος όλων των κυβερνήσεων τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν σειρμή θανάτου. Δεν είναι η ώρα της σιωπής, είναι η ώρα της φωνής και του αγώνα. Όλοι οι εργαζόμενοι, μαζί με τους γονείς και τους μαθητές, μπορούμε να δείξουμε τη δύναμή μας και την απόφασή μας να μην σιωπήσουμε και να απαιτήσουμε οργανωμένα να αποδοθούν οι ευθύνες χωρίς υψηφισμούς και συγκαλύψεις. Οι μαζικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών μας δείχνουν ότι τον 21ο αιώνα δεν μπορούμε να ζήσουμε για να... με το πάμε όπου μας βγει. Η εξοικονόμηση πόρων, η λογική κόστους, κέρδους, οι ιδιωτικοποιήσεις και η εμπαρευματοποίηση της παιδείας, της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών δεν μπορούν να αποτελούν πολιτική των κυβερνήσεων. Η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι αδιαπραγμάτευτη και δεν θυσιάζεται στο βωμό του κέρδους. Ως πολίτες βιώνουμε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς κατοικιών, την ακρίβεια σε είδη πρώτης ανάγκης, τα τιμολόγια της ενέργειας. Ζούμε την αμφισβήτηση του δικαιώματος πρόσβασης στις δομές υγείας με τις ιδιωτικοποιήσεις σε βασικούς διαθρωτικούς τομείς. Θέλουμε την τεχνολογία να υπηρετεί την ασφάλεια των πολιτών στις μεταφορές και στις υποδομές. Οι εργαζόμενοι, η νέα γενιά, έχουν δείξει ότι με τον οργανωμένο αγώνα μπορούν να αντιπολέμουν αυτή την πολιτική. Τώρα είναι η ώρα να φωνάξουμε ακόμα πιο δυνατά. Καμία συγκάλυψη του εγκλήματος στα Τέμπη. Και να παλέψουμε για σύγχρονες, δημόσιες και ασφαλείς συγκοινωνίες για όλο το λαό. Ενάντια στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που θεωρεί την ανθρώπινη ζωή κόστος. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με άρτια εκπαίδευση, εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών και άμεση υλοποίηση των διεκδικήσεων των συνδικάτων. Ουσιαστικά μέτρα πρόληψης και προστασίας της ζωής και της περιουσίας του λαού. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε δημόσιες υποδομές και χώρους δουλειάς. Σύγχρονες ασφαλείς σχολικές υποδομές για όλα τα παιδιά μας. Αυτοί μετράνε κέρδη και ζημίες και εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές. Συνεχίζουμε τις πολύμορφες πρωτοβουλίες. Είμαστε παρόντες και διεκδικούμε ασφάλεια στις μεταφορές, δικαίωμα στη μόρφωση και στην υγεία με κοινωνικό κράτος στις υπηρεσίες των πολιτών. Φίλοι και φίλες, εμείς εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τις χαμένες ζωές των συνανθρώπων μας στο τραγικό δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη. Ταυτόχρονα ευχόμαστε στους δεκάδες τραυματίες γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στα σπίτια τους. Αυτές τις τραγικές στιγμές τα λόγια είναι περιττά, αλλά η απόδοση ευθυνών και οι αλλαγές που θα αποτρέψουν άλλες τραγωδίες στο μέλλον θα πρέπει να είναι ο στόχος της σημερινής και επόμενης μέρας. Οι κυβερνήσεις μετέτρεψαν τις μεταφορές από κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα,
και έβαλαν στη ζυγαριά να μετρήσουν τις ανθρώπινες ζωές από τη μία και τα κέρδη των δυτικοποιημένων επιχειρήσεων από την άλλη. Το αποτέλεσμα καλείται να πληρώσει κι ένα λαός που αυτή το φορά το πλήρωσε με αίμα. Στην τοπική αυτοδιοίκηση συνεχίζεται η προσπάθεια της κυβέρνησης σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ να ξυπουλά τις υπηρεσίες των Δήμων σε ιδιώτες. Η έλλειψη προσωπικού, ο παλαιός στόλος αυτοκινήτων, η έλλειψη μέτρων προστασίας στους εργαζόμενους έχουν σαν αποτέλεσμα τα 5 με 6 χρόνια να χαθούν 65 άνθρωποι νέοι στα αυτοκίνητα πίσω από τα πραγματοφόρα και έχουμε εκατοντάδες τραυματίες. Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε την πλήρη διευκάλυνση του τραγικού δυστυχήματος με πλήρη καταλογισμό πολιτικών και ποινικών ευθυνών. Απαιτούμε το αυτονόητο, την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της ζωής τους. Από το Σύλλογο Ερευνητικού και Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκφράζουμε τη βαθιά οδύνη για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών, μεταξύ αυτών φοιτητές και φοιτήτριες, μέλη της ευρύτερης ακαδημαϊκής μας κοινότητας. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων του δυστυχήματος, τους συναδέλφους μας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κυρίως, που έχασαν τα παιδιά τους. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας προς τους τραυματίες και τη συνδρομή μας στις αιμοδοσίες που μαζικά οργανώνονται όπως αυτή που ήδη έγινε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα γιατί της τραγωδίας μας τα δείχνανε καιρό τώρα οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα των συγκοινωνιών. Οι προειδοποιήσεις τους πως τα μέτρα ασφαλείας γίνονται λάστιχο για να αυξηθεί η κερδοφορία των εταιριών. Οι εκκλήσεις τους και οι κινητοποιήσεις τους για μέτρα ασφαλείας που αντιμετωπίστηκαν όμως με χλέβη, απαξία και τρομοκρατία. Τα γιατί της τραγωδίας τα αναζητάμε και στις δικαστικές αποφάσεις. Αυτές που βγάζουν όλες τις απεργίες των εργαζομένων παράνομες και καταχρηστικές. Μας συγκλονίζει η δραματική προειδοποίηση των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις υποδομές. Έγραφα λίγες μέρες πριν το πολύ νεκρό δυστύχημα, αυτά ακριβώς. Πραγματικά αναρωτιέται κανείς τι άλλο πρέπει να συμβεί για να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους η κυβέρνηση και η εργοδοσία. Πρέπει πρώτα να θρηνήσουμε νεκρούς και μετά να πάρθουν μέτρα προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Πόσο κοστολογείται για τους παραπάνω η ανθρώπινη ζωή, αυτά έγραφαν οι εργαζόμενοι προειδοποιώντας. Δεν πρόκειται για προφητεία, πρόκειται για το χρονικό ενός εγκλήματος που οι εργαζόμενοι το έβλεπαν να συμβαίνει ήδη. Το τρένο, ένα λαϊκό μέσο μεταφοράς, έγινε πλέον το σύμβολο της διάλυσης των δημοσίων δομών προς όφελος του κεφαλαίου. Η βαθιά μας οδύνη για την άδικη απώλεια δεκάδων συμπολιτών μας στην τραγωδία των Τεμπών δεν θα γίνει σιωπή. Το οφείλουμε στα αθώα θύματα, στους δικούς τους ανθρώπους, στους εργαζόμενους, στις εργαζόμενες, στη νεολαία της χώρας μας. Συμμετέχουμε στη σημερινή απεργία μαζί με τους εργαζόμενους και εργαζόμενες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενάντια στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, ενάντια στην πολιτική της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης του δημόσιου τομέα, στις μεταφορές, στην υγεία και στην παιδεία. Αυτή η πολιτική οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε πολύ επικίνδυνους δρόμους. Επικίνδυνους όχι μόνο για την υγεία, αλλά για την ίδια τη ζωή των συνανθρώπων μας, της νεολαίας αυτού του τόπου. Σε αυτή την περίοδο που η ελληνική κοινωνία πενθεί και θρηνεί, η σπουδή της κυβέρνησης να προχωρήσει σε ψήφιση νομοσχεδίων για την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ίδρυψης και διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και του ογκολογικού τμήματος του νοσοκομείου Παίδων, συνιστά μέγιστη πρόκληση για όλους και όλες μας, μας εξοργίζει. Θα δώσουμε όλες τις δυνάμεις που διαθέτουμε για ασφαλείς μεταφορές, δημόσιες μεταφορές, τεχνολογικά σύγχρονες, που θα εξασφαλίζουν την πρόσβαση στο δημόσιο αυτό αγαθό με ασφάλεια, με σταθερή εργασία για το προσωπικό τους. Για δημόσια και δωρεάν υγεία, για πλήρως ελεγχομένα και εξοπλισμένα νοσοκομεία, με σταθερή εργασία για το προσωπικό τους και πάλι. Για ασφαλή σχολεία και πανεπιστήμια, για δημόσια και δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Απαιτούμε να υπάρξει διερεύνηση των αιτίων της τραγωδίας και να μην συγκαλυφθεί τίποτα. Τέλος, καταγγέλουμε την απροκάλυπτη επίθεση των δυνάμεων καταστολής στις μαζικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών,
και δηλώνουμε ότι δεν θα παραιτηθούμε από το στοιχειωδώς δημοκρατικό μας δικαίωμα να διαδηλώνουμε πλάι στους μαθητές, τους φοιτητές και τους εργαζόμενους ενάντια στα σχέδια ιδιωτικοποίησης των ζώων μας. Από τα ξημερώματα της 4ης πρώτης Μαρτή, τίποτα δεν είναι ίδιο. Οι εικόνες από το Τέμπι μας συγκλώνησαν, τα πολλά γιατί είναι ακόμα στο μυαλό μας. Ακόμα περισσότερο, μας έχει συγκλονίσει η προσπάθεια από την κυβέρνηση, όλα τα κόμματα που ήταν πριν κυβερνήσεις, την εταιρεία, τα ΜΜΕ, να μην αναλάβει κανένας αυτές τις δολοφονικές ευθύνες. Αυτοί που εργάζονται στα τρένα, χρόνια, μήνες φώναζαν πως αργά ή γρήγορα θα υπάρξει ατύχημα. Στέρεψαν τα δάκρυά μας και έγιναν οργή. Στόχος μας ήταν και είναι ένας, όλων των νεκρών να είμαστε φωνή, το έγκλημα αυτό να μην συγκαλυφθεί. Το χρωστάμε στα θύματα, στις οικογένειές τους, σε όλους μας. Για να ακουστεί αλήθεια, για να μην ξανασυμβεί, γιατί το ποτέ ξανά απαιτεί αγώνα. Συνεχίζουμε ώστε να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά, καμία συγκάλυψη στο έγκλημα. Να πάρθουν όλα τα μέτρα για ασφαλείς μεταφορές και ασφαλή σχολεία. Δεν θα περιμένουμε τους επόμενους οβάδες να πέσουν στα κεφάλια μας για να ακούσουμε ψεύτικες συγγνώμες από τις κυβερνήσεις. Δεν θα περιμένουμε να χαθεί άδικα άλλη μια ζωή μέσα στο σχολείο όπως τον 10χρονο συμμαθητή μας από τις Σέρες, για να δούμε υπουργούς να μιξοκλαίνε μπροστά στις κάμερες. Δεν θα παίζεται με τις ζωές μας. Να δοθεί όλη η αναγκαία βοήθεια στους τραυματίες και τις οικογένειες των θυμάτων. Από την περασμένη Δευτέρα, όλα τα σχολεία στέλνουμε καθημερινά μήνυμα αγώνα, με καταλήψεις, πορείες και άλλες δράσεις. Το Υπουργείο και κάποιοι διευθυντές νομίζουν ότι μπορούν να μας τρομοκρατήσουν με τηλέφωνα στο σπίτι, ότι μπορούν να μας απειλούν με τις απουσίες, ότι μπορούν να μας κάνουν να σοπάσουμε με την τηλεκπαίδευση. Εμείς οι μαθητές της Λέσβου, ενωμένοι στο συντονιστικό των σχολείων μας που φτιάξαμε τη Δευτέρα, μέσα στις καταλήψεις μας, με μια φωνή τους απαντάμε. Δεν ξεχνάμε. Για άλλη μια φορά εκφράζουμε τη θλίψη και την οργή μας για την απώλεια των νεκρών στα Τέμπη, που ανάμεσά τους ήταν και πολλοί φοιτητές. Μετά τη μεγάλη συγκέντρωση της Παρασκευής στη Μυτιλίνη, τις τεράστιες κινητοποιήσεις των φοιτητών σε όλη τη χώρα, δίνουμε και σήμερα μαζικά το παρόν στον δρόμο. Γιατί ξέρουμε πως μόνο με τον αγώνα μας θα πάρουμε εκδίκηση για τους νεκρούς μας. Γιατί ξέρουμε πως το ποτέ ξανά που λέει υποκριτικά η κυβέρνηση και η παπαγάλη της δεν θα έρθει με παρακάλια και ευχές. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να ξεχάσουμε, να σιωπήσουμε. Γιατί αυτό θέλουν όλες οι κυβερνήσεις. Να ξεχάσουμε την ευθύνη που έχουν όλοι τους για το έγκλημα. Να ξεχάσουμε ότι όλοι όσοι κυβερνήσαν έβαλαν το λιθαράκι τους, ώστε οι ζωές μας να μπαίνουμε στο ζύγι του κέρδους. Και πάνε τώρα να τα φορτώσουν σε έναν άνθρωπο. Λες και αν στο θυμάρχης ήταν Μαυρομάλης, θα σταματούσαν τα τρένα και δεν θα λειτουργούσαν στο manual. Ούτε ατύχημα ήταν, ούτε ανθρώπινο λάθος, ούτε κακιά στιγμή. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ακολούθησαν στις μεταφορές την ίδια πολιτική που ακολουθούν σε όλα τα υπόλοιπα. Συγκοφάντησαν τις δημόσιες κοινωνίες όπως συγκοφαντούν το δημόσιο πανεπιστήμιο και τους φοιτητές του. Έσπρωξαν τους ιδιώτες να μπουν στο σιδηρόδρομο για να γίνει κερδοφόρος και βιώσιμος, όπως πρόγουν τις εταιρείες και τους μάνατζερ για να είναι τα πανεπιστήμια Ελένα αυτόνομα. Όταν οι εργαζόμενοι που δίνουν ακόμα και τη ζωή τους στα βαγόνια προειδοποιούν για το έγκλημα που έρχεται, τους απαξιώνουν, ψηφίζουν νόμους για να τους έρουν στα δικαστήρια, τους βαφτίζουν βολεμένους, όπως κάνουν και σε εμάς που μας στέλνουν τα μάτια στα πανεπιστήμια και μας βαφτίζουν τεμπέληδες. Λένε ότι οι υποδομές για την ασφάλειά μας είναι κόστος. Έργα που με τη σημερινή τεχνολογία που διδασκόμαστε θα μπορούσαν να γίνουν στο πιτς πιτήλι, αλλά μένουν για πάντα στα σιρτάρια, γιατί δεν θα φέρουν κέρδος στους ιδιώτες. Έτσι και σε εμάς λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για να χτιστούν εστίες για να μένουμε, δεν υπάρχουν λεφτά για περισσότερα λεωφορεία, για να μην παστονόμαστε καθημερινά. Όταν όμως γίνει κάποιο ατύχημα, τότε θα εμφανιστούν και θα ζητάνε υποκριτικά συγγνώμη. Τους προειδοποιούμε άλλη μια φορά. Δεν θα περιμένουμε το επόμενο έγκλημα. Δεν θα περιμένουμε να θρηνήσουμε κι άλλες ζωές. Εδώ και τώρα να πάρουν όλα τα μέτρα για σύγχρονες και δωρεάν υποδομές και εγκαταστάσεις στα πανεπιστήμια. Εδώ και τώρα να εξασφαλιστούν σύγχρονες, ασφαλείς και δωρεάν μεταφορές για όλους. Φτάνουν και τα σαπιοκάραβα. Να μπουν σύγχρονα πλοία, δωρεάν για τους φοιτητές, φθηνά για το λαό.
Το έγκλημα αυτό δεν θα συγκαλυφθεί. Το χρωστάμε στους φοιτητές μας που έχασαν τη ζωή τους. Εμείς θα παλέψουμε για να απαντηθούν όλα τα γιατί. Εμείς θα παλέψουμε για να γίνει ποτέ ξανά πραγματικότητα. Εμείς θα παλέψουμε ώστε η πολιτική του κόστους ωφέλους που υπηρετεί το σάπιο κράτος και οι σάπιες κυβερνήσεις του να πάρει πάντα τις ζωές μας. Θα μπορούσε να είναι ο καθένας μας. Αυτό σκεφτόμαστε όλοι οι φοιτητές εδώ και μία εβδομάδα. Σίγουρα κάποιος από εμάς έχει πάρει τουλάχιστον μία φορά αυτό το τρένο για να γυρίσει σπίτι του. Σίγουρα κάποιος μπορεί να το έπαιρνε το Πάσχα φεύγοντας από εδώ. Γι' αυτό όλοι οι φοιτητές και μαζικά αποφασίσαμε. Όπως πάγωσαν την καρδιά μας πριν από μία εβδομάδα, έτσι και εμείς σήμερα παγώνουμε το Πανεπιστήμιο. Γιατί κάποιοι φοιτητές μας που πήγαν καλά να περάσουν ένα τρίμερο δεν γύρισαν στο σπίτι τους. Δεν θα ξαναδούν το αμφιθέατρο. Δεν θα πάρουν το πτυχίο που με τόσο κόπο πάλευαν. Γιατί ξέρουμε πως η ασφάλειά μας δεν σημαίνει τίποτα για το σύστημά τους, για το κράτος και για τις κυβερνήσεις τους. Γι' αυτό, για να γυρίσουμε σπίτι μας, μας βάζουν να πληρώνουμε πανάκριβα αεροπορικά εισιτήρια, είτε να κάνουμε τεράστια ταξίδια 13 ωρών ή ακόμα περισσότερο με τα σαπιοκάραβά τους. Και μας λένε ότι μας κάνουν χάρη που έχουμε έκπτωση για αυτά τα καράβια, που χαλάνε κάθε λίγο και λιγάκι, που δεν έχουν μέσα ούτε γιατρό, που δεν χωράς ούτε να κάτσεις το καλοκαίρι. Έκπτωση εξάλλου είχαν και οι φοιτητές που εν έτη 2023 το τρένο τράκαρε με τοπικά με έναν άλλο, όταν υπάρχουν όλες οι δικλείδες ασφαλείας για να κάτι τέτοιο να αποφευχθεί. Αλλά δεν λειτουργούν, γιατί είναι κόστος. Είναι κόστος η ασφάλειά μας. Είναι κόστος να ξέρουμε ότι θα φτάσουμε στον προορισμό μας γρήγορα και σύγχρονα. Έτσι βγαίνουν τα κέρδη τους. Στην πλάτη των δικών μας νεκρών. Φτάνει πια αυτή η λογική. Το μαχαίρι να φτάσει στο κόκαλο. Φωνάζουμε ότι το έγκλημα αυτό δεν θα συγκαλυφθεί. Δεν παίζουμε άλλο με τη ζωή μας κορώνα γράμματα. Βάλτε τώρα σύγχρονα πλοία για όλους τους φοιτητές. Ασφαλείς, φθηνές, δωρεάν μετακινήσεις για όλο το λαό. Το ποτέ ξανά το φωνάζουμε μέχρι το τέλος. Το χρωστάμε στους φοιτητές μας που χάθηκαν. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί με το εργατικό κέντρο, τα σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους μαθητές με τα παιδιά μας, έτσι ώστε να μετατρέψουμε την οργή και την αγανάκτησή μας για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη σε αγωνιστική συλλογική δράση. Δηλώνουμε την αποφασιστικότητά μας να μην σιωπήσουμε, αλλά να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις, ξεσκεπάζοντας τις αιτίες και τους ενόχους, τους επιχειρηματικούς ομίλους, το κράτος τους και όλες τις κυβερνήσεις που στηρίζουν τις εγκληματικές πολιτικές, θυσιάζοντας τις ζωές των νέων ανθρώπων. Τιμάμε τη σημερινή μέρα, Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, με το βλέμμα στραμμένο στο αποτρόπαιο αυτό έγκλημα. Ξεσηκωνόμαστε ενάντια στις πολιτικές όλων των κυβερνήσεων που μας αναγκάζουν να είμαστε αντιμέτωπες καθημερινά με την πολύμορφη βία, εγκλωβισμένες στα δεσμά μιας ζωής λάστιχο, και αναγωνιζόμαστε να επιβιώσουμε μέσα στο τσουνάμι της ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας, να ταξιδεύουμε με ανασφάλεια ενώ πληρώνουμε πανάκριβα εισιτήρια, να χρυσοπληρώνουμε τους ιδιωτικούς ομίλους της υγείας, γιατί τα νοσοκομεία μας και τα δημόσια κέντρα υγείας είναι υποστελεχωμένα. Η σημερινή πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας μπορεί να εξασφαλίσει δημόσιες υποδομές και συγκοινωνίες ασφαλείς και σύγχρονες, με μόνιμο και επαρκές προσωπικό που θα καλύπτουν τις ανάγκες μας. Γι' αυτό παλεύουμε ανυποχώρητα, διεκδικώντας ό,τι είναι σύγχρονο και αναγκαίο για εμάς και τις οικογένειές μας. Δεν διαπραγματευόμαστε το δικαίωμα των παιδιών μας να ζήσουν όπως τους αξίζει τον 21ο αιώνα. Δεν συμβιβαζόμαστε με τη βαρβαρότητα που έχει κάψει τις ζωές των παιδιών μας κάτω από τα κέρδη των ομίλων. Δεν είναι η ώρα της σιωπής, είναι η ώρα της φωνής, για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα, για να μην ζούμε με την αγωνία αν τα παιδιά μας θα φτάσουν ζωντανά στον προορισμό τους. Η οργή μας να γίνει ποτάμι που θα τους πνίξει. Στείλε όταν φτάσεις.
δεν έφτασε ποτέ. Σήμερα είμαστε εδώ, μικρέ. Για σένα, για εσάς, για εμάς, για όλους. Είμαστε πολύ μικρέ. Στη Μυτιλίνη, στη Μύρινα της Λίμνου, στη Χίο σε όλο το Αιγαίο, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, που βουλιάζουν από κόσμο σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη θάλασσα μικρές την αφιερώνουμε και είναι η θάλασσα οργής και αγώνα. Θα κάνουμε τα πάντα για να απλωθεί η θάλασσα σε κάθε νου, σε κάθε καρδιά, σε κάθε σπίτι που στενάζει, σε κάθε γιαπή και χώρο δουλειάς, σε κάθε θρανίο σχολείου και αμφιθεάτρου. Σε κάθε στιγμή είμαστε φωνή σου, μικρέ, και δεν θα σοπάσουμε. Δεν θα σοπάσουμε. Ησυχία κάνουμε όταν κοιμούνται τα μωρά, όχι όταν σκοτώνονται. Γιατί το έγκλημα... Γιατί το έγκλημα είναι προμελετημένο και έχει φτηνό όνομα. Λέγεται κέρδος. Γιατί το έγκλημα είναι να πεθαίνουν οι λαοί για το αφέντη το φαΐ. Γιατί το έγκλημα είναι να μας μαθαίνουν από μικρά ότι υπάρχει ζυγαριά κόστους ωφέλους και να μην ζητάμε ό,τι μας ανήκει. Γιατί δεν μας ανήκει, λέει η ζυγαριά. Γιατί το 2023 μπορεί να έχει GPS ο συνάδελφός μας Δελιβεράς, αλλά όχι το τρένο, γιατί είναι κόστος. Γιατί το έγκλημα το διαμόρφωσαν όλες οι κυβερνήσεις τους με τους νόμους τους. Γιατί το κράτος τους είναι πολύ γρήγορο για να μας πάρει το σπίτι, για να μας κόψει το ρεύμα, για να μας απολύσει, για να μας κόψει το μισθό και τη σύνταξη, για να μας μουρλάνει στη φορολογία. Το ίδιο κράτος είναι πολύ αργό ή ανύπαρκτο για να προστατευτούμε από την πυρκαγιά, το σεισμό, την πλημμύρα, τον παγετό. Είναι ανύπαρκτο αν πάθεις κάτι μια ώρα μακριά από τη Μυτιλίνη. Αυτό θα πει κόστος όφελος. Εμείς είμαστε το κόστος και το όφελος για τους λίγους, για τους πλούσιους, δηλαδή μονά ζυγά δικά τους. Λαέ του νησιού, συνάδελφοι, συναδέλφισες από δεκάδες φορείς και συλλόγους που είστε σήμερα εδώ πέρα, μαθητές και φοιτητές, τα δάκρυά μας στέγνωσαν και έγιναν οργή και αγώνας. Χαιρετίζουμε όλους τους φορείς του νησιού που βρίσκονται σε εγρήγορση, δράση και συμμετέχουν σήμερα στο μεγάλο μας συλλαλητήριο. Έχουμε και τους δικούς μας λόγους για να μην περιμένουμε το επόμενο δυστύχημα. Γιατί τα πλοία δουλεύουν με ανεπαρκές πλήρωμα, με χαλασμένες μηχανές και με πανάκριβα εισιτήρια χωρίς γιατρό, ενώ είναι πανάκριβα και τα αεροπορικά. Γιατί υπάρχει ζήτημα με την ασφάλεια των λιμανιών και των δέσιμων των πλοίων, όπως έγινε πρόσφατα στον Άι Στράτη. Γιατί το Βοστάνιο Νοσοκομείο έχει τραγικές ελλείψεις και μεθοδεύεται το κλείσιμο του κέντρου υγείας. Γιατί το κέντρο υγείας Πολυχνήτου παραμένει υποβαθμισμένο και συνεχώς αθροίζονται απαράδεκτα περιστατικά, όπως πρόσφατα με το ατύχημα αγρότη που δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου για να το μεταφέρει. Γιατί το κέντρο υγείας Μανταμάδου παραμένει ανύπαρκτο. Γιατί οι ελλείψεις φωνάζουν και στα υπόλοιπα κέντρα υγείας σε Καλονί, Πλωμάρι, Άντισα. Παραδείγματος χάρη, κανένα κέντρο υγείας δεν έχει καρδιολόγο και ακτινολόγο χώρια τις υπόλοιπες ελλείψεις. Γιατί το νοσοκομείο της Λίμνου παραμένει χωρίς ΜΕΘ και ΜΑΦ, χωρίς βασικές ειδικότητες, και το πολυατρείο στο Μούδρο έχει σοβαρές ελλείψεις. Γιατί το Μιχαλέλιο, γυροκομείο στο Πλεωμάρι, λειτουργεί με το στανιό, με ασθενείς και εργαζόμενους στον αέρα, παρά την ηρωική προσπάθεια των κατοίκων, των σωματείων και των εργαζομένων, χωρίς κρατική ευθύνη και στήριξη. Γιατί η αντισεισμική, αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία είναι ανύπαρκτη και οι ελλείψεις στην πυροσβεστική τεράστιες, όπως το ζήσαμε και στις πυρκαγιές, ενώ η βρύσα στέκει ακόμα καταλυγημένη και επικίνδυνη. Γιατί υπάρχουν ακόμη σχολιά με κοντέινερ, με σοβάδες να πέφτουν από τις οροφές, όπως πρόσφατα έγινε στο μουσικό σχολείο. Δεν θα περιμένουμε όμως ούτε εμείς το επόμενο δυστύχημα. Να πάρθουν τώρα μέτρα για την υγεία και την ασφάλειά μας σε μέσα και υποδομές. Να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Να παρασκευαστεί όλος ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Να έχουμε πλοία και μέσα ασφαλή με την απαραίτητη συντήρηση και επαρκές προσωπικό με πλήρη δικαιώματα. Να λυθεί το στεγαστικό ζήτημα των σχολείων με ασφαλή κτίρια και να την κόψουν την καραμέλα που θα βρεθούν τα λεφτά για τα παραπάνω. Να σταματήσουν το έσχος της Βάστρειας και τα 170 εκατομμύρια να δοθούν για τις υποδομές του νησιού. Να κόψουν τις επιδοτήσεις στους εποπλιστές και να τα δώσουν στους νησιώτες. Όλες οι κυβερνήσεις
μπούκωσαν με δικό μας χρήμα βιομηχάνους, μεγαλεμπόρους, τραπεζίτες, καναλάρχες. Φίλες και φίλοι, μας προκαλεί οργή το γεγονός ότι μας αντιμετωπίζουν σαν κόστος, που μας κάνουν να ζούμε στην τρίτη θέση καθημερινά, και όταν χάνουμε τις ζωές μας, μας λένε ότι φταίει η κακιά η ώρα. Οι κακές οι ώρες γίναν χρόνια και χρόνια και... Και κάθε φορά ακούμε τις ίδιες δικαιολογίες. Δεν ξεχνάμε τα αδέλφια μας στα Τέμπη. Δεν ξεχνάμε τα αδέλφια μας στο Μάτι και τη Μάνδρα Αττικής. Δεν ξεχνάμε τα αδέλφια μας στο Σάμινα. Δεν ξεχνάμε τα ξεριζωμένα πνιγμένα αδέλφια μας στη θάλασσα. Δεν ξεχνάμε κανένα χαμένο από την εγκληματική πολιτική του κράτους και του κέρδους. Και δίνουμε όρκο αγώνα ότι θα συνεχίσουμε μέχρι να δικαιωθούμε, μέχρι να ζούμε με μέσα και υποδομές σύγχρονα και ασφαλή, κόντρα στο στενό κορσέ του κέρδους των λίγων. Αυτό τον κορσέ των λίγων υπερασπίστηκαν οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που τώρα μιξοκλαίνε και πάνε να κρυφτούν πίσω από το ανθρώπινο λάθος. Αυτό το έγκλημα δεν θα συγκαλυφθεί. Όλων των νεκρών είμαστε φωνή. Και όταν λέμε καμία συγκάλυψη, το νοούμε. Να ξέρουν οι πάντες και ειδικά οι νέοι ότι όλες οι κυβερνήσεις έχουν λερωμένη τη φωλιά τους για την απελευθέρωση, ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των συγκοινωνιών. Έχουμε και λέμε: κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ 2009 σπάει τον ΟΣΕ σε εταιρείες. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ 2013 τρέχει την ιδιωτικοποίηση για μεταφορές που θα έχουν όσο το δυνατόν λιγότερο κόστος με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ 2016 διαχωρίζει τη διαχείριση και την υποδομή από το μεταφορικό έργο, πουλάει την Τρενοσέ σε ιταλική εταιρεία για 45 εκατομμύρια. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 2018 φορτώνει 14 δισεκατομμύρια χρέος στο ελληνικό κράτος από το χρέος του ΟΣΕ. Εργαζόμενοι χάνουν τη δουλειά τους και οι σιδηρόδρομοι μένουν με το 1 τρίτο του προσωπικού τους. Καθιερώνεται η 9-μερη εργασία χωρίς ρεπό. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας 2019 ολοκληρώνεται η εξαγορά της Τρενοσέ για 22,5 εκατομμύρια με τη σύμφωνη γνώμη ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ που ψήφισαν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας 2022 ολοκληρώνεται το σπάσιμο ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, επεκτείνεται για 10 χρόνια η σύμβαση με τον Τρενοσέ. Όπως το ακούτε, αυτά έκαναν. Πάρτε εκατομμυρίων στις πλάτες μας. Αλλά όλοι έλεγαν, όπως ο Βαρουφάκης, ότι θα πούλαγαν τον ΟΣΕ ακόμα και με ένα ευρώ. Μέτραγαν κέρδη και ζημιές για τους λίγους και εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές. Ως εδώ, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Το είδαμε πολλές φορές και θα το ξαναδούμε. Όμως εκεί βρίσκεται η ελπίδα. Στον αγώνα είναι η ελπίδα οι διαδηλωτές σήμερα και πανελλαδικά. Είναι ελπίδα η αλληλεγγύη με το αίμα που έδωσαν χιλιάδες για τους τραυματίες. Είναι ελπίδα οι φοιτητές και μαθητές μας που δίνουν μάθημα αγώνα μαζί με τους γονείς και τους δασκάλους τους. Είναι ελπίδα η αλληλεγγύη στους σεισμόπληκτους, η δράση μας στις πυρκαγιές, η δράση μας μέσα στη φλόγα, η δράση μας για να φτάσει βοήθεια στους δοκιμαζόμενους γείτονες, η δράση μας για να μην φυλακίζονται ξεριζωμένοι. Είμαστε περήφανοι για το ανθρώπινο ποτάμι που όταν ξυπνάει μονομιάς έρχεται ανάποδα ο ντουνιάς. Δεν είναι η ώρα η κακή, είναι το σύστημα που θέλει ανατροπή, γιατί όπως λέει και ο στίχος νεανικού συγκροτήματος, δεν είναι ο άνθρωπος σου λέω, δεν είναι έθνος. Είναι το σύστημα που γέννησε το πένθος. Είμαστε οι πολλοί που θέλουμε να ζήσουμε, που θέλουμε να νικήσει η ζωή. Όλοι στο δρόμο, όλοι στον αγώνα για να κερδίσουμε τις ζωές μας. Γιατί τίποτα δεν μας χαρίζεται. Όλοι στα σωματεία και στους συλλόγους μας, με την υγειά μας, τις μεταφορές μας, τη ζωή και τα δικαιώματά μας δεν θα παίξουμε. Τώρα η οργή να γίνει ανατροπή, ορθώνουμε φωνή σε όλο το νησί.